Έχουμε φέτος τα 150 γενέθλια της Φρουράς. Αυτό το γεγονός, το σημειολογικό, έδωσε την ευκαιρία για αρκετές δράσεις εντός των τυχών της Προεδρίας, αλλά και εκτός των τυχών. Μία τέτοια δράση αφορά, και με την άδειά σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, στο πρόσωπο και της ηγεσίας αλλά και των συνεργατών τους, τα ελληνικά ταχυδρομεία, διότι αποφασίσανε να εκδώσουν μία επαιτειακή σειρά για την Προεδρική Φρουρά, με αφορμή βεβαίως τα 150 γενέθλια. Μέσα από τα γραμματόσημα που κυκλοφορούν σήμερα από τα ελληνικά ταχυδρομεία, τιμούμε τους Εύζωνες και την ιστορία τους, αποτυπώνοντας τις καθιερωμένες τελετουργίες τους και αποστολές τους. Εύζωνας σημαίνει να είσαι περήφανος, αλλά και έτοιμος να θυσιαστείς για την πατρίδα σου. Να έχεις υψηλό αίσθημα τιμής, ηθικής και αυτοθυσίας. Δεν μπορούν όλοι να γίνουν Εύζωνες. Είναι ένας τίτλος τιμής, ένα από τα σημαντικότερα και εμβληματικότερα σύμβολα της Ελλάδας μας και η ζωντανή ενσάρκωση της πίστης των Ελλήνων στην πατρίδα και την ελευθερία. Από όλους εμάς, μόνο σεβασμός και τιμή για τους Έλληνες Εύζωνες. Η Προεδρική Φρουρά, η μονάδα των Ευζώνων, των επίλεκτων του ελληνικού στρατού, που έχω την τιμή και την υπερηφάνεια να διοικώ. Ο Εύζωνας είναι ιδέα. Είναι εθνικό σύμβολο που καμαρώνουν οι Έλληνες και θαυμάζουν οι ξένοι. Η άψογη παρουσία του αποτελεί ένδειξη της εκπαίδευσης και του ηθικού του στρατεύματος στα μάτια όχι μόνο του απλού πολίτη της χώρας, αλλά και του έμπειρου επισκέπτη. Αυτό που θέλουμε να περάσουμε σαν μήνυμα είναι να προχωρήσουμε μπροστά, να υπερβούμε όλα τα εμπόδια. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα 150 χρόνια, γιατί 150 χρόνια μας δείχνετε αυτό το δρόμο. Σας ευχαριστούμε γιατί κάθε μέρα μας κάνετε περήφανος ως Έλληνες. Και όπως λένε οι ίδιοι Εύζωνες, μια φορά Εύζων, για πάντα Εύζων. Η Προεδρική Φρουρά, οι Εύζωνες, δίνουν με το παράστημά τους, αλλά και με το παράδειγμά τους, το σύμβολο της ανδρείας, θα έλεγα του ηρωισμού, αλλά και το σύμβολο της λεβεντιάς, ίδιων των Ελλήνων, τη ιστορία τους και του πολιτισμού τους. Και όχι μόνο εδώ, σε ολόκληρο τον κόσμο. Και θέλω να τονίσω ότι αυτή η προσφορά της Προεδρικής Φρουράς δεν είναι προσφορά μόνο για τους απόδημους Έλληνες. Στην ουσία είναι μια προσφορά σε ολόκληρο τον κόσμο για το τι είναι η Ελλάδα, τι είναι η ιστορία της, τι είναι ο πολιτισμός της, πώς οι Έλληνες αντιλαμβανόμαστε την εκπλήρωση του καθήκοντος απέναντι στην πατρίδα, αλλά και απέναντι στον κόσμο ολόκληρο. Το τονίζω ιδίως σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς. Αυτός ο συμβολισμός, κύριε Πρόεδρε, είναι εξαιρετικά σημαντικός. Και να ξέρετε ότι αυτή η προσφορά των ελληνικών ταχυδρομείων είναι προσφορά στον τόπο, στην ιστορία μας και στον πολιτισμό μας. Thank you.